Ελένη μου, ζούμε όμορφα, είμαστε μαζί και θέλω να ξεκινήσω με κάτι πολύ όμορφο. Ζούμε όμορφα με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είμαστε εμείς. Οι σχέσεις, η ομορφιά που βγάζουμε από μέσα μας, όλο αυτό το σενάριο που βρίσκεται εσωτερικά σε εμάς. Πρώτα απ' όλα ζούμε με τον εαυτό μας. Πολύ σωστά το είπες. Πρώτα είμαστε εμείς καλά και μετά είμαστε καλά με όλους τους άλλους που ερχόμαστε σε επαφή και σε σχέση. Βρέθηκα προχθές, μάλλον δεν θα πω βρέθηκα, τρύπωσα σε ένα σεμινάριο δικό σου που μου έκανε τρομερή εντύπωση το πώς είδα τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν όλα αυτά που εσύ έλεγες εκείνη τη στιγμή. Θέλεις λίγο να μιμήσεις όλο αυτό και τι ακριβώς κάνουμε στο θέμα της ψυχολογίας των ανθρώπων για να τους τσιγκλίσεις λίγο παραπάνω και να ανοίξουν την καρδιά τους? Είμαστε σε μια εποχή όπου έχουμε διάφορα θέματα να διαχειριστούμε σαν άνθρωποι. Ασχολούμαι λοιπόν με όλα αυτά τα θέματα. Τα παίρνω ένα-ένα. Μία φορά το μήνα κάνουμε μία συγκέντρωση, όπως είδες, με όλους αυτούς τους ανθρώπους και αναλύουμε όλα αυτά τα θέματα. Το πώς αισθανόμαστε, το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δίνουμε λύσεις, δίνουμε τεχνικές. Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει κάποιος? Γιατί τον ακούμε βέβαια ότι μας συμβαίνει αυτό και εκείνο, είναι σίγουρα μία διάγνωση. Οκ, αλλά μετά κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Και θεωρώ εξαιρετικό το να μπορούν να βρίσκουν λύση σε αυτό που τους απασχολεί και σε αυτό που μπορούν να κάνουν. Θέλω να μάθω όμως τα σεμινάρια. Το παρακάτω των σεμιναρίων, δηλαδή έρχομαι, περνάω πολύ όμορφα γιατί θα βγάλω το εσώ ψυχά μου, θα νευριάσω, θα βουρκώσω, θα τζαντιστώ, όλα αυτά που νιώθουμε εσωτερικά θα τα κάνεις με ένα μαγικό τρόπο να τα βγάλουμε προς τα έξω. Ναι. Δεν είναι όμως μόνο το άγχος ή οτιδήποτε άλλο θα σκεφτώ εκείνη τη στιγμή που θα είναι στο σεμινάριο που θα κάνεις. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Όλο αυτό έχει και συνέχεια. Γι' αυτό και το ένα σεμινάριο γίνεται μετά από το άλλο. Έχουν μία τέτοια δομή, ώστε... Το οποίο πότε ολοκληρώνεται, δηλαδή πόσα σεμινάρια είναι? Είναι συγκεκριμένος ο αριθμός? Είναι συγκεκριμένος ο αριθμός, είναι ενότητες. Mm-hmm. Τώρα έχουμε τις τοξικές σχέσεις και μετά θα έχουμε την αυθονία. Ξεκινήσαμε με την αυτοπεποίθηση, μιλήσαμε για το φόβο, διαβάσαμε ένα πολύ ωραίο παραμύθι, κάναμε τώρα για το άγχος, τις τοξικές σχέσεις και θα καταλήγουμε πάντοτε στην αυθονία. Το πώς μπορούμε να είμαστε σε αυθονία στη ζωή μας. Πρώτα ψυχολογικά και μετά υλικά. Με όλους τους τρόπους. Με όλους. Και ο ένας να υποστηρίζει τον άλλον. Μην το διαχωρίζουμε. Είναι υποστηρικτικά το ένα προς το άλλο. Και πρέπει εγώ να τα δημιουργήσω. Αυτό είναι που δεν έχουμε καταλάβει. Εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε τη δική μας αυθονία. Έτσι. Για όλους υπάρχει.